4 παίχτες είναι στο τείχος ο Διούδης. Λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Μεντόσα και Μόρσεϊ πάνω στην μπάλα. Λίγα μέτρα φόρα ο Μεντόσα εκτελεί. Υπέροχο! Ο Μεντόσα σκοράρει. Ο Διούδης δεν μπορεί να κάνει τίποτα στο 47. Ο Πανετολικός παίρνει προβάδισμα με το 4ο φετινό γκολ του Μεντόσα. Ο ίδιος κέρδισε το φάουλ, ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση, σημάδεψε το παραθυράκι του Διούδη και δίνει προβάδισμα στον Πανετολικό, ο οποίος ξεκινά με τον ιδανικό τρόπο το δεύτερο ημίχρονο. Απέναντι από τον Βάτερμαν, στο 8ο λεπτό. Σφυρίζει ο Σιδηρόπουλος, ο Μεντόσα παίρνει φόρα, εκτελεί και ο Βάτερμαν σώζει και πάλι ο Μεντόσα γκολ. 1-0 με αυτή την διπλή προσπάθεια του Μεντόσα. Είχε σκοράρει με πέναλτι κατά του Ιωνικού. Εδώ δεν βρίσκει δίχτυα από την άσπρη βούλα. Τον νικά ο Βάτερμαν, αλλά τον ευνοεί η πορεία της μπάλας και θα τη στείλει στα δίχτυα με αυτό το πλασέ. Όφι Πανετολικός 0-1. Εδώ είναι ο Χαβιέ Μεντόσα. Άλλη μια φορά η εκτέλεση. Ο Βάτερμαν τον ψαρεύει, πέφτει σωστά. Δεν πήγε και γωνία η μπάλα. Την φετινή σεζόν με τον Πανετολικό και στο κύπελο με την Παναχαϊκή ως κεντρικός αμυντικός. Η φάση τώρα με τον Ντουάρτε να σημαδεύει το δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό. Νέο σούτ από τον Βέργο. Νέο σούτ του Μεντόσα. Ισοφάριση 1-1 για τους Ιπεδούχους. Στο 23 μια φάση διαρχίας. Με τον Ντουάρτε με το δεξί να σημαδεύει το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κρίστινσον και στην συνέχεια το Μεντόσα με συρτό σουτ να νικάει τον Ισλανδό για το 1-1 στο 23. Δείτε και πάλι πώς κινείται στην πλάτη του Μπαγκαλιάνη ο Ντουάρτε, μπάλα σταματάει στο δοκάρι, έρχεται το Μεντόσα μετά την ενέργεια του Βέργου να πάρει την επαναφορά. Πάσα του Μεντόσα στην απέναντι πλευρά για τον Καρέλη. Καρέλη ξανά για τον Μεντόσα. Ζητάει ο Ντουάρτε. Κρατάει ο Μεντόσα. Θα κάνει και ένα σουτ. Την μπάλα θα πάει στο παραθυράκι του Τσιντότα. Ένα απίθανο γκολ από τον Μεντόσα που μετά την ασίστ που έβγαλε στον Καρέλη είναι αυτός που πετυχαίνει ένα από τα ωραιότερα γκολ της φετινής σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τσιντότα απογειώθηκε αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στην μπάλα. Μεντόσα ο οποίος την κράτησε αρκετή ώρα την μπάλα στα πόδια του έξω από την περιοχή και μόλις βρήκε ένα παραθυράκι προσπάθησε να σημαδέψει ψηλά στην εστία τερματοφύλακα της ΑΕΚ και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ που φέρνει την περιοχή πριν εκτελέσει ο παίκτης του Πανετολικού απέναντι στον Χουτεσιώτη. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου σφυρίζει ο Τσακαλίδης. Εκτελεί ο Μεντόσα, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Πανετολικός με το πέναλτι του Μεντόσα. Εδώ πανηγυρίζει ο σκόρερ με τους συμπαίχτες του. Μία κίτρινη κάρτα εντωμεταξύ δείχνει ο Τσακαλίδης τον Αοσμάν για τις διαμαρτυρίες. Πανηγυρισμός πιο έντονος ενώ πηγαίνει προς τον πάγκο ο Χαβιέ Μεντόσα. Δείτε πως ξεγελάει τον Χουτεσιώτη εκτελώντας με το αριστερό μπάλα στην αριστερή γωνία. Ενοχλεί λίγο εκεί, έχουν περάσει 50 και δευτερόλεπτα την ώρα που έστησε την μπάλα ο Μεντόσα. Έχει χαθεί ένα λεπτό περιμένοντας να πάρουν όλοι οι οδηγίες. Ο Μεντόσα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 2-1. Μειώνει, είναι το 100ο εκτός έδρας γκολ στην ιστορία του Πανετολικού στη μεγάλη κατηγορία και το πετυχαίνει Αργεντινός ο Χαβιέρ Μεντόσα. Νίκησε τον Διούδη ο οποίος έπεσε καλά. Από το φινάλε θα έχει λίγη ένταση, ξαφνικά ο Παναθηναϊκός πρέπει να βγάλει ξανά ένταση γιατί ο Πανετολικός σίγουρα θα έχει προσπάθεια. Κεφαλιά του Τσιγκρίνσκι. Μεντόσα, η σέντρα μόνο στο Καρέλη σε 1-0. Στο 32. Μεντόσα, 3 εναντίον 2. Η σέντρα για τον Καρέλη, γκολ 3-1.
Ο Πανετολικός στο 53 παίρνει αέρα, δύο τερμάτων. Μπαλά από τον Καρέλη στον Μεντόσα. Ντουάρτε και πάλι για τον Αργεντίνο. Η πάσα προς τον Καρέλη. Ποιος θα σουτάρει μπάλα στα δίχτυα. Αλλά γυρίζοντας προς τα πίσω η μπάλα έφτασε μέχρι τον τερματοφύλακα του Πανετολικού, μέχρι τον Μελισσά. Μόρση. Φλόρες. Προσποιείται. Φαίνεται την μπάλα προς τα μέσα. Ο Μεντόζα, δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά στα δίχτυα. 0-1 για τον. Και το κόρνερ για την ομάδα του Αγρινίου. Κόρνερ εκτελέστηκε. Η κεφαλιά από τον Βίργκο, στην μπάλα στα δίχτυα. Να τον γκολ για τον Πανετολικό. Καλό Βίργκοτς. Ο Ντίας. Ο Μεντόζα, η κεφαλιά στα δίχτυα. Καταπληκτικό γκολ. Που ευστόχησε στο πέναλτι ο Μεντόζα, που έχει εδώ την μπάλα, πήρε από τον Αργύπη. Από τότε έχει να σκοράρει εκτός έδρας. Μεντόζα παίζει κάθε ποδόσφαιρο με τον Βέργο. Πατάει περιοχή, σουτάει. Μεντόζα. Πολύ ωραία ενέργεια. Θα κάνει το πλάσε. Μπάλα φεύγει out. Παίκτες του, σε αυτή την περίπτωση βέβαια η τελική σέντρα που έγινε προκάλεσε την αντίδρασή του. Θέλει πιο καλές πάσεις, πιο καλές μεταβιβάσεις. Ας δούμε εδώ τελικά. Και πάλι Μεντόζα. Τόσα. Πάω από τον Τσιγκρίνσκι και θα έχουμε και κίτρινη κάρτα στον Ουκρανό. Την μπάλα τον Νταγκό Μεντόσα και πάει να του δώσει στήριγμα. Ο Νταγκό πάει στο 1-2-1. Μπαίνει με στην περιοχή, γυρίζει για τον Μεντόσα. Το πλασέ του Μεντόσα στην εξωτερική πλευρά των δικτυών. Κοινό διαμαρτύρεται για φάουλ. Ο διαιτητής αφήνει το πλεονέκτημα. Ο Μεντόσα κάνει καταπληκτική προσπάθεια. Πέρασε ο Ντουάρτε. Το... Χάλη, θα συμφωνήσεις. Έτσι ακριβώς το ζουν και με αυτό το συνέστημα στον πάγκο του Βολού. Κώστας Μπράτσος συνεχώς. Να δούμε τη φάση. Μεντόσα. Περνάει την μπάλα για τον Ταγκό. Κάνει ο Φανφέρτ και ο Τσοκάνης. Ο Ρομέρο πάει να πάρει την κεφαλιά. Έδιωξε. Μακριά. Ο Χουγούμης στη συνέχεια παίρνει την μπάλα ο Μεντόσα. Και παίρνει και το φάουλ. Τρεις πόδους φορτές. Για ζέσταμα τον Βέργο, τον Μπαρμπόσα και τον Αντούνες. Εξάλλου έχει μόλις μια διακοπή να κάνει στο παιχνίδι. Ή θα περάσει τρεις ή δεν θα κάνει πέντε αλλαγές. Ο Ντίας ανέβασε τον Μαλί. Ο Μεντόσα περιμένει την πάσα του Μαλί και την παίρνει. Κάνει κίνηση για να ζητήσει μπάλα. Αλλά ο Μεντόσα πάει την προσπάθεια μόνος του, δοκιμάζει να μπει στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα κάνει επαφή τελευταία με αλτερέγκο του τον τελευταίο καιρό. Βασικά από τις 11 του Δεκέμβρη και μετά σε όλα τα μάτς πρωταθλήματος είχε δίπλα του το Σέγκεφελτ. Το μέρος οθόνης έκλεψε ο Φλόρες και ο Μεντόσα με χώρο και τον Βέργο στα δεξιά του προσπάθησε να συγκλίνει και θα πάρει το φάουλ. Αφήνει ο Σιδηρόπουλος άλλο ένα κλέψιμο από το Μεντόσα. Ποιος κρατά την μπάλα, ο Μεντόσα κάνει το σούτ, τον προλαβαίνει ο Βέλεθ. Αντούνες για Λάρσον. Φάουλ του Μπεχαράνο στα πόδια της η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου και μένει πιο ψηλά στον αγωνιστικό χώρο Φλόρες. Καθυστερημένο μαρκάρισμα από τον Μπαγκουρά στον Μεντόσα. Κέρδισε ο Μεντόσα. Είναι εκεί και ο Ντίας. Διαμαρτυρίες από τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Ο Μεντόσα πέρασε από τον Τζανδάρη και τώρα έχει ανοιχτό γήπεδο διαθέσιμο Πανετολικό. Μάλιστα άνοιξε το κοντρόλ, αλλά έκανε πολύ ωραίο τάκλι συνέχεια πάνω στον Σλίφκα και ανέκτησε τον έλεγχο της μπάλας για λογαριασμό του Πανετολικού. Ο Μεντόσα έβαλε το σώμα του μπροστά από τον Σίψα και κέρδισε το φάουλ. Κίτσο σου μόμψιμα κόη. Su uglavnom tokom sezone igrali na nešto ofanzivnim pozicijama, ali danas će i delovati još jedan barem dobar napad. Pa Dimas
pokušava Mendoza i dobit će prekršaj. Biće faul za Havera. Tom dio matom je tim prvim delikim fazi u kipelu Ελλάδας. Και μεταξύ άλλων ετοιμάζεται και για την ρεβάνς. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην ιστορία του Πανετολικού. Μόρση. Μεντόσα δεν είχε την επιλογή του Κουκούμη γιατί γύρισε και κάλυψε πάρα πολύ ωραία την προώθηση του Κλάι Γιουμπάκ. Μεντόσα. Θέλει να περάσει από τον Σάσα. Πέρασε ο Μεντόσα πάρα πολύ ωραία. Έπεσε στη συνέχεια, φάουλ από τον Ματέο Γκαρσία. Τώρα κέρδισε το φάουλ ο Μόρση. Φάουλ που τελέσει και γρήγορα. Μόρτενσον, Μεντόσα. Και αλήθεια δεν έχουν βοηθήσει πολύ οι αλλαγές στον Πανετολικό. Πελεβόνης. Τον Ντουάρτε, ο Κουτσιάφτης, Μεντόσα για τον Καρέλη, Αντούν. Η ΑΕΚ στην μεσαία γραμμή, δυσκολεύει το Πανετολικός πολύ να την κρατήσει στα πόδια του. Τώρα ο Φλόρες έπεσε δυνατά, ο Μεντόσα κέρδισε, η πάσα δεν είναι καλή, αλλά υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Μαλής. Μεντόσα. Απέναντι ο Κορνέλιους, ανέβηκε ο αριστερός μπακ του Πανετολικού. Βάση του Τσοβάρα. Άφησε την μπάλα ο Μεντόσα να περάσει και πήρε το φάουλ εδώ. Πανέξυπνη ενέργεια από τον... Στην πορεία του σημερινού παιχνιδιού. Μεντόσα. Πέρασε ο Μεντόσα ανάμεσα σε δύο με το εξωτερικό. Στο... Ξεπεράσαμε και τα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Μεντόσα προσποίηση στον Σάλομον. Απελευθερώθηκε ο Μεντόσα και δίνει για τον Αντούνες. Κορνέλιους για τον Αντούνες. Αντούνες για τον Ντουάρτε. Μεντόσα κοντρόλ τρίπλα στον Σάλομον. Με μία επαφή και έλεγξε τη ροή του αγώνα. Αυτό το γκολ ισοφάρισης του Ατρομήτου ή κάτι που δεν... Το πρόδιδε η μορφή του παιχνιδιού σε αυτό το δεύτερο μέρος και ήδη απειλήσει δύο φορές. Σέντρα από τον Μεντόσα στο πίσω δοκάρι. Αλλά περνά από όλους. Φυσικά και ο Χατζησαΐας εκτελεί ο Σπυριντόνοβιτς στο πρώτο δοκάρι. Μαζεύει ο Μεντόσα. Στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Κυβρακίδη. Ο Μπεντινέλη έψαξε αποστολάκι για τον Μεντόσα. Φάουλ από τον, όχι από τον Μπεντινέλη, αλλά από τον... Αποτελεσματικά. Φλόρες, Μεντόσα. Ωραία, έφυγε από τον Ιγκλέσιας και πήρε φάουλ. Και Καρμόνα για Σόνι, εκεί είναι ο Μπαρμπόσα. Μεντόσα γυρίζει, ελευθερώνεται ωραία και κάνει πάσα για τον Βέργο. Και φεύγει. Έντονες παρατηρήσεις την επόμενη φορά θα έχουμε πρόβλημα, κάτι τέτοιο φάνηκε να είπε. Το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Πανετολικός έχει μία ακόμη στην μπάλα. Και αυτή από τον Μεντόσα, η κεφαλιά από τον Καρέλη, άστοχη. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πέρα λοιπόν, Αντρέα, φίλες και φίλοι της Κοσμοτέ TV, να δούμε λίγο τη φάση. Να δούμε την φάση με τον Μεντόσα τώρα. Να τροφοδοτεί τον Ντουάρτε, ευκαιρία για τον Πανετολικό. Θα διώξει την τελευταία στην φετινή σεζόν με τον Πανετολικό. Και στο κύπελο με την Παναχαϊκή ως κεντρικός αμυντικός. Η φάση τώρα με τον Ντουάρτε να σημαδεύει το δοκάρι. Πολύ... Ο Λούι, πήρε ο Μπαρμπόσα. Στον άξονα εκείνης του Μεντόσα, Μπαρμπόσα βλέπει γήπεδο. Ο Φλόρες το σουτ! Και η ευκαιρία! Χάθηκε! Το δέχεται ο Μόρση ανάμεσα σε τρεις. Σέντρα από τον Μεντόσα στο πίσω δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Δίας. Κλήρωσαν το πρώτο μέρος. Λάθος που έγινε εκεί. Για το Πανετολικό ευκαιρία
στην περιοχή. Η πάσα στον Βέργο, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Χάνει ο Βέργος στα 15 δευτερόλεπτα. Αζουρέκ, Δίας, Μεντόσα. Πήρε θέση ο Αζάντη, κεφαλιά, out! Ωραία προσπάθεια Μάζουρεκ στο 10. Γκολ που έχει πετύχει και την έκτη καλύτερη άμυνα. Η πληγή του θα έλεγε κανένας ότι είναι η έδρα του. Τώρα προς την παλιά τον Πανετολικό, ο Αριγίμπη έκανε το σούτ κουτί. Ο Μεντίνα με φάλτσο, πέρασε πάλι μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Σε δύο συνεχόμενες φάσεις η...